Έχουμε ένα θέμα. Θα ξεκινήσουμε με Ιταλία. Ποιο είναι το θέμα μας, Εύη? Είναι μια εκδήλωση που έγινε εκεί πέρα στο Μιλάνο με αφορμή την μικρασιατική καταστροφή, 100 χρόνια λοιπόν μνήμης, την οποία την διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτισμού της Ιταλίας. Ναι, βέβαια. Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών, βέβαια, από την μικρασιατική καταστροφή. Βλέπουμε εδώ πέρα και τις φωτογραφίες από τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Βλέπουμε Έλληνες ομογενείς, οι οποίοι βγαίνουν μπροστά και τιμούν την επέτειο της εθνικής τραγωδίας, θα έλεγα 100 χρόνια μετά, και τις χαμένες πατρίδες. Λοιπόν, θέλω να πάμε στον κύριο Νίκο Φράγκο, τον πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτισμού της Ιταλίας. Πάμε να τον καλησπερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε θερμά. Βρίσκεται στην καρδιά της Ιένα, σωστά? Κύριε Φράγκο, την καλησπέρα μας. Ναι, καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκα. Ναι, είμαι ακριβώς όπως το είπατε, στην καρδιά της Ιένας, είμαι στην Πιάστα δε Κάμπο. Για πείτε μας να ξεκινήσουμε λίγο με αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση, η οποία βέβαια πού πραγματοποιήθηκε από τη μία, ποιοι συμμετείχαν και ποιος ο βασικός στόχος. Πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο, στον πολιτιστικό όμιλο Γκίκολο Βόλτα που μας φιλοξένησε. Ο στόχος ήταν για πρώτη φορά στην Ιταλία να λάβουν είδηση ότι 100 χρόνια πριν υπήρχε μια τραγωδία στη Μικρά Ασία, η οποία έχει παραμείνει στις μνήμες μας, η οποία δεν πρέπει να τη ξεχάσουμε για να μην επαναληφθεί. Ότι δυστυχώς η γείτονη χώρα χρησιμοποιεί τα ίδια επιχειρήματα από τότε. Η εκδήλωση αυτή είχε τεράστια συμμετοχή από Ιταλούς και από ομογενείς και από φορείς πολλούς σημαντικούς και από την Ελλάδα και από την Ιταλία. Και για πρώτη φορά ένα ιταλικό κρατικό όργανο όπως η Περιφέρεια της Λομβαρδίας έδωσε την αιγίδα στην εκδήλωση, άρα έμεσα αναγνώρισε τη μικρασιατική καταστροφή. Μάλιστα, βλέπουμε ότι παρά το γεγονός ότι βρίσκεστε μακριά από την πατρίδα, στόχος είναι βέβαια να μάθει και η νέα γενιά, να έρθει σε επαφή με την ιστορία μας, να έρθει σε επαφή με τον πολιτισμό μας και βέβαια με δύσκολες συγκυρίες και περιόδους του παρελθόντος. Τα μηνύματα των οποίων βέβαια μας ακολουθούν και μας προτρέπουν να συνεχίσουμε και να προσπαθήσουμε. Αυτό έχω να πω εγώ. Βέβαια, ήταν μια προσπάθεια που ήθελε μια μεγάλη προετοιμασία, γιατί είχαμε 18 φορείς που δώσαν την αιγίδα πάνω στην εκδήλωση αυτή, ανάμεσα από τους οποίους ήταν και τοπικές ελληνικές κοινότητες, της Μπολόνια, της Μπρέσα, η ελληνική κοινότητα της Βενετίας, που είναι η αρχαιότερη στον κόσμο. Έχει ιδρυθεί το 1498, όπως επίσης όμως και φορείς από την πατρίδα, όπως πάνω απ' όλα η Γενική Γραμματεία του Απόδημου Ελληνισμού και της Δημόσιας Δημοκρατίας του Υπουργείου Εξωτερικών, στο πρόσωπο του κυρίου Χρυσουλάκης, ο οποίος απέστειλε ένα χαιρετισμό διαζώσης σε Zoom. Επίσης είχαμε και ένα χαιρετισμό από τον κύριο Γιώργο Πατούλη, Περιφερειάρχη της Αττικής. Και επίσης είχαμε την υποστήριξη και από τον Δήμο της Νέας Μύρνης, που έστειλε εκπρόσωπο, από ένα εκπρόσωπο από τους παλέμαχους του Πανιωνίου, που ήταν η ομάδα της Μύρνης, και από την παρουσία της Προέδρου της Λεύσκης Ιστορίας και Πολιτισμού της ΑΕΚ, που είναι η μόνη Λεύσκη που υπάρχει σε ένα αθλητικό σωματείο που έχει προσφυγική ρίζα. Και είχαμε και πολλές παρουσίες από Ιταλούς, από πολιτιστικούς συλλόγους της Ιταλίας που δεν γνωρίζανε αυτά τα γεγονότα. Και στη διάρκεια της εκδήλωσης είχαμε μια έκθεση από ιταλικά πρωτοσέλιδα του 1922 που καταγράφουν τη βαρβαρότητα των Τούρκων εναντίον των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ιταλών από τη Σμύρνη. Γιατί η έκθεση αυτή δημιουργήθηκε χάρη το δημοσιογραφικό υλικό που καθέγει ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ελληνικού την Κουλτούρα του Μπάρι, ο Παύλος Καγιαρίνη, ο οποίος μας έδωσε το υλικό αυτό για το σκοπό της ημέρας. Θέλω λίγο να αναφερθούμε και στην ατζέντα των δράσεών σας. Υπάρχει μια δυναμική κοινότητα των Ελλήνων εκεί σε αυτές τις περιοχές Ιταλίας. Η ατζέντα για το επόμενο διάστημα τι περιλαμβάνει? Λοιπόν, στο επόμενο διάστημα, εμείς στηρίζουμε και τους Έλληνες που έρχονται στην Ιταλία και θέλουν να μάθουν την Ιταλία. Παράδειγμα, θα έρθει το Ιδιωτικό Σχολείο Παναγιωτόπουλος από την Αττική στο Μιλάνο τον Νοέμβριο. Θα το ξεναγήσουμε σε διάφορα μέρη της πόλης. Και του χρόνου έχουμε ως σκοπό να μεταφέρουμε την έκθεση αυτή, η οποία φέτος είχαμε στο Μιλάνο και το 2020 στο Μπάρι και σε άλλες πόλεις της Ιταλίας, γιατί στην Ιταλία δεν γνωρίζουν τίποτα. Όχι μόνο από τη μικρασιατική καταστροφή, ούτε από την ποντιακή γενοκτονία. Είναι εντελώς άγνωστα αυτά τα γεγονότα. Ξέρουν μόνο την αρμενική γενοκτονία
Στην εκδήλωση που ήμασταν εμείς ήταν και Αρμένοι. Είχε έρθει ως εκπροσώπηση των Αρμενίων ένας κύριος που διάβαζε ένα μήνυμα από τον επίτιμο πρόξενο της Αρμενίας στο Μιλάνο, ο οποίος δεν μπορούσε να παρευρεθεί για λόγους υγείας. Πρέπει να είμαστε όλοι σύσσωμοι και να όσο μπορούμε, ειδικά του χρόνου που θα είναι και τα 100 χρόνια από την τουρκική δημοκρατία, να μην περάσουν άλλα μηνύματα. Γιατί αυτά δυστυχώς τα βλέπουμε μόνο στην Ελλάδα. Στην Ιταλία δεν έχουν την παραμικρή πληροφόρηση για το τι τραβάει η Ελλάδα κάθε χρόνο Μάλιστα. και τα προβλήματα με τη γείτονη χώρα. Μάλιστα. Κύριε Φράγκο, να σας ευχαριστήσω θερμά. Με το καλό να τα ξαναπούμε πάλι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ Άρα. Θερμά. Σας ευχαριστώ πολύ. Μια εξαιρετική προσπάθεια και υποχρέωσή μας βέβαια και για συμβολικούς λόγους συνηθίζω να το λέω. Ξεκινήσαμε με αυτό το θέμα την εκπομπή.